καλημέρα πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Και καλή εβδομάδα, τι καλή χρονιά. Τι γίνεται, πώς έχουμε εξελιχθεί? Βλέπω ότι στο πρώτο Γενικό Λύκειο Ευόσμου αποχή κάποιοι αποχώρησαν κιόλας μαθητές, ο λόγος που διαμαρτύρονται είναι τα ελλειπή μέτρα. Δεν ξέρω τι γίνεται στα υπόλοιπα σχολεία. Εντάξει, δυστυχώς είναι τραγική κατάσταση. Πολλοί μαθητές με κρούσματα, μεγάλη αγωνία από τους γονείς για το δεν λειτουργούν ολοήμερα, γιατί νοσούν εκπαιδευτικοί. Αντικατάσταση δεν υπάρχει. Rapid test, ενώ έλεγαν ότι θα προμηθευτούν από τις περιφερειακές διευθύνσεις, ήταν ελάχιστα αυτά που τους δόθηκαν. Σε λύκεια τώρα, για την εικόνα που έχουμε εμείς, μέχρι στιγμής τα 5 λύκεια που έχω πάει στην αρχή. Στο πρώτο γέλι μαθητές κάνουν αποχή, κλείνουν σήμερα το σχολείο για να μην κλείσει αύριο και μεθαύριο. Έχουν κρούσματα και εκεί με εκπαιδευτικούς. Να σκεφτείτε ότι 2 εβδομάδες πριν το κλείσιμο των σχολείων δεν είχαν μάθημα στα οικονομικά, δεν είχε αντικατασταθεί για μαθητές τρίτης λυκείου. Και προσπαθούμε να μαζέψουμε μια καλύτερη εικόνα. Έτσι, είναι όταν ανακοινώνται 14.000 κρούσματα πριν να κάνουν ανοίξουν τα σχολεία. Ναι. Το ακούσατε. Το άκουσα. Εγώ αυτό που αναρωτιέμαι είναι ότι από τα 14.000 θετικά κρούσματα, πόσοι είναι εκπαιδευτικοί, γιατί αυτοί τελικά θα καθορίσουν τη λειτουργία των σχολείων ή όχι. Αν δεν είναι εκεί ο δάσκαλος, ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πρωτοβάθμια είναι, να σας λέω, σε ολοήμερα ας πούμε, δεν λειτουργούν. Τώρα οι γονείς αυτοί που άφησαν τα παιδιά τους ολοήμερο σήμερα, πρέπει με κάποιο τρόπο 1/4 να πάνε να τα πάρουν. Υπάρχουν και περιπτώσεις βέβαια που και νωρίτερα τους είπανε να πάνε να τα πάρουν για ειδικότητες που λείπουν. Ευτυχώς. Δηλαδή όχι ο κύριος δάσκαλος, αλλά οι υπόλοιπες ειδικότητες. Δεν ξέρω ο οικογενειακός προγραμματισμός πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Κοκονά. Τίποτα, γίνεται τρέχοντας για να προλάβεις να αλλάξεις τα δεδομένα ή να φωνάξεις βοήθεια από παππούδες και γιαγιάδες, τα ξέρουμε αυτά. Εντάξει, είναι δύσκολη πραγματικά η κατάσταση. Τα σχολεία κυριολεκτικά τα άνοιξε η κυβέρνηση μόνο με μια ανακοίνωση. Χωρίς μέτρα πραγματικά. Δηλαδή θα αραιώσουν από μόνο τους τα τμήματα στο τέλος. Αυτό που ζητάμε εμείς. Δεν θα πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Ναι. Καλά, αυτό δεν είναι βέβαια λύση. Φυσικά δεν είναι λύση. Το λέω έτσι. Ναι. Πραγματικά. Σχηματικά. Ότι από εκεί που το ζητούσατε να γίνει υποχρεωτικό η αραίωση, θα γίνει από μόνη της τώρα εξαιτίας της κατάστασης. Σε 2 σχολεία που πήγαμε, καθαρίστηκαν για κάποιους λόγους. Που ήταν θετικά κρούσματα, δεν πήγαν στο σχολείο. Δεν ξέρουν τι θα κάνουν οι διευθυντές. Δεν πήγαν οι καθαρίστριες. Καλά, είδα και το παράλογο βέβαια, μετά από 15 μέρες που ήταν κλειστά τα σχολεία, να απολυμένουν οι δήμοι τα σχολεία πριν να ανοίξουν. Τι να το κάνεις, αφού ήταν 15 μέρες κλειστά. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει μείνει ο ιός εκεί πέρα μέσα. Το θέμα είναι τι θα γίνει από τη στιγμή που θα ανοίξει το σχολείο. Ναι, αύριο και μεθαύριο τι θα γίνει. Ναι. Θα μπορούσαν να απολυμάνουν αύριο και μεθαύριο. Είναι τα ζητήματα. Καλά, να μην σας πω τώρα για τις μάσκες και για τα self-test που δεν ξέρω, ίσως τι περίμενε το Υπουργείο, ότι δεν θα τα πάρουμε. Τι γινόταν σήμερα έξω τα σχολεία, δηλαδή όσοι δεν είχαν προλάβει, είναι κάνανε self-test. Επιτόπου self-test τα παιδιά τους για να μπουνε. Πεζοδρόμια και αυλές, δηλαδή, εντάξει, τραγική κατάσταση. Ή και οι περισσότεροι δεν τα έπαιρναν, πήγαιναν στο σπίτι να τα κάνουν, να χάσουν την πρώτη ώρα και τέτοια. Μετά γιατί είχαμε και έπεσε και η πλατφόρμα, δεν μπορούσαν να τα δηλώσουν. Μάλιστα. Τραγωδία. Κατάλαβα. Σας ευχαριστώ, κύριε Κοκονά. Θα είμαστε σε επικοινωνία τις επόμενες μέρες να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το άνοιγμα των σχολείων. Καλημέρα. Καλή χρονιά. Καλημέρα.